Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την αύξηση του μηνιαίου ποσού αναλήψεων κατά 500 ευρώ από τα 1.800 ευρώ στα 2.300 και την απελευθέρωση του ανοίγματος νέων τραπεζικών λογαριασμών δρομολογεί η κυβέρνηση προχωρώντας στο επόμενο βήμα χαλάρωσης των capital controls. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται το Υπουργείο Οικονομικών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015 με τραπεζικούς κύκλους να εκτιμούν πως με την περαιτέρω χαλάρωση η τάση επιστροφής χρημάτων στις τράπεζες θα ενισχυθεί. Ευρωπαϊκές πηγές υποστήριζαν τις προηγούμενες ημέρες πως τα προσεχή Eurogroup θα ήταν και τα τελευταία για τον Paul Thompson, την ιδιότητα του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος κατά τις ίδιες πηγές αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Mahmoud Pradhan, τον αναπληρωτή διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, όταν ερωτήθηκαν για το θέμα συνεργάτες του Paul Thompson στην Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισαν πως οι πληροφορίες αυτές δεν ευσταθούν, δίνοντας το στίγμα της παραμονής του Δανού στη θέση του διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κόκκινο πανί είναι για τους συνδικαλιστές ιδιοκτήτες ταξί η πολιτική προσφορών που χρησιμοποιεί η BIT, με πολλούς από αυτούς να μιλούν για αθέμητο ανταγωνισμό από την πλευρά της εταιρείας. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι προσφορές όπως αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, με έκπτωση 30% στις διαδρομές που πληρώνονται με κάρτα, δημιουργεί αθέμητες πρακτικές στην αγορά. Και αυτό διότι, σύμφωνα με ένα νομικό σκεπτικό, έτσι παραβιάζεται το ισχύον κόμιστρο, το οποίο είναι θεσμοθετημένο με νόμο, σταθερό και ενιαίο, το οποίο σημαίνει ότι κανονικά δεν μπορεί να αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένα από τα κομβικά σημεία στον επόμενο γύρο της διαμάχης BIT, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όταν θα κατατεθεί και επίσημα στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Μόνο και με τις 848,27 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,64% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.